Συνάδελφοι, συναδέλφουσες, η σημερινή σύσκεψη που κάλεσαν τα σωματεία μας θεωρούμε ότι ήταν αναγκαία ώστε να γίνει συζήτηση για τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σήμερα να απαντήσουμε στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους βάσει το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στη ζωή των οικογενειών μας. Υπάρχει πλέον μια σημαντική πείρα από την οργάνωση των αγώνων μας, από τις ίδιες τις εξελίξεις, που δείχνει σε τι κατάσταση καλούμαστε σήμερα να οργανώσουμε τον αγώνα μα. Τα στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιευτεί είναι αμήλικτα. Δείχνουν μια σκληρή πραγματικότητα που αντικειμενικά έχει κερδισμένου και χαμένου. Από τα στοιχεία, φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μέχρι σήμερα, ακόμα και στο πρώτο εξάμενο του 2024, είναι φανερά, για να μην πάμε και παλιότερα. Από τη μία, τα κέρδη των εταιριών που στις τράπεζες, το πρώτο εξάμεινο του 2024 έφτασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, στους εφοπλιστές που μόνο οι νέες παραγγελίες των πλοίων φέτος έχουν αξία σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, στους ενεργειακούς ομίλους συνολικά τα κέρδη να φτάνουν σύν 25% από το προηγούμενο έτος μόνο τώρα το εξάμεινο του 2024 770 εκατομμύρια ευρώ, στις συσυγμένες Εταιρείες στο χρηματιστήριο που τα κέρδη τους το 2022 και 2023 έφτασαν τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ με τον πληθωρισμό το 2024 να είναι σύν 30%. Και από πού προέρχονται αυτά τα μεγάλα κέρδη. Από τις μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπου μέσα σε ένα χρόνο το λάδι, το ελαιόλαδο αυξήθηκε κατά 49,1% τα δημητριακά 11%, τα ψάρια 11%, το νερό το μεταλλικό 7%, το κόστος ακόμα και των διακοπών άλλο 7%, τα ρούχα, τα παπούτσια 5,5%, η εκπαίδευση των παιδιών μας 3,5%, το ρεύμα το ηλεκτρικό 10,9%, τα ασφάλιστρα υγείας 15%, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα έχουν φτάσει από 800 έως και 348% αύξηση. Την ίδια ώρα έχουμε μείωση κατά 14,81% στο μέσο μισθό σε σχέση με το 2011, σύντο ότι κάθε χρόνο μειώνονται και οι δαπάνες για τις ανάγκες μας και αυξάνονται οι φόροι για να διοχετεύονται με προγράμματα επιδότησης στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για παράδειγμα, στα σχολεία έχουμε μείωση 70% στη χρηματοδότηση της σχολικής στέγης για το 2024, πάνω από χίλιε συγχωνεύσεις, με αποτέλεσμα την κατάργηση τάξεων για την εξοικονόμηση του κόστους, όπως λένε, σε εκπαιδευτικούς. Ενώ ταυτόχρονα οι φόροι που καταγράφονται από τις εισπράξεις του πρώτου εφτάμινου του 2024 είναι 35 δισεκατομμύρια από τα λαϊκά νοικοκυριά και η πρόβλεψή τους για το 2024 είναι 60 δισεκατομμύρια. Που από αυτά τα 60 δισεκατομμύρια, ξέρετε πολύ καλά ότι το 95% το πληρώνουμε εμεί, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότε. Από την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, θύμα είναι και το περιβάλλον. Μια και από το 2017 κάηκε το 37% της δασικής έκτασης στην Αντική, λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο πρασίνου αναλογεί πλέον σε κάθε κάτοικο της Αττικής. 70% είναι οι κενές θέσεις στα δασαρχεία, 4.000 σε πυροσβέστες την τελευταία τριετία. Το εξοργιστικό από αυτά τα στοιχεία είναι ότι για ανατοικού σκοπούς δίνονται 500.000 ευρώ τη μέρα για την αποστολή μόνο της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. 2.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα και συνολικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια Ευρώ το χρόνο, χώρια τα εξοπλιστικά προγράμματα, που μαζί με αυτά φτάνουμε στα δεκα δισεκατομμύρια και, ε, είναι οι, ε, οι δαπάνες για να συνεχίζεται αυτή η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και γενικότερα η πυραριστική πόλεμη. Οι ανάγκες, για τις δικές μας ανάγκες δηλαδή δεν περισσεύει ούτε ευρώ. Και παρά το ότι εμείς τα πληρώνουμε όλα και εμείς τα παράγουμε όλα, εμείς είμαστε τελικά, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, η χαμένη. Πληρώνουμε δηλαδή από τα έσοδα του κράτου του υπέρικου φόρου, πληρώνουμε με τη σκληρή μα δουλειά τα κέρδη των εταιριών και ταυτόχρονα μένουμε απροστάτευτοι σε όλα. Από τη δημόσια υγεία, τι πυρκαγιέ φέτο που έφτασαν στο χαλάδρι, απροστάτευτοι από τι πλημμύρε, απροστάτευτοι από του σεισμού, από πανδημίε. Έτσι, φαίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι ο στόχο τη λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη δεν είναι να αντιμετωπίσουν ούτε τη φτώχεια, ούτε τους πολέμους, ούτε την ακρίβεια, αλλά είναι η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Στην κυριολεξία μιλάμε για κέρδη βουτυγμένα με το λαό και των εργατών το αίμα. Συνάδελφοι, παρά το ότι όλοι μας εδώ έχουμε την καρδιά, το θάρρος να παλεύουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, δεν αντέχουμε και δεν ανεχόμαστε, πιστεύουμε, να βλέπουμε να συνεχίζεται online η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο τώρα, και δεν είναι σύνθημα ούτε θέμα προπαγάνδας να πούμε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί, τα στρατεύματά μας δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί. Και ότι η Ελλάδα με την εμπλοκή της στους συμπεριλησκούς πολέμους αποτελεί στόχο αντιπίνων των αντιπάλων του ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για όλους μας και για όλους τους λαούς αν σκεφτεί κανείς το ενδεχόμενο γενικευμένης πολεμικής σύραξης και ε, είναι κάτι πολύ πιθανό από ό,τι φαίνεται. Το βιομηχανικό ατύχημα που έγινε στη Μοτορόιλ δεν είναι το πρώτο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και το τελευταίο, μια και πριν λίγε μέρε ξανά είχαμε ανάφλεξη. Έχει σημασία όμω να πούμε ότι έγινε στο διηλυστήριο που προμηθεύει με καύσιμο την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ με συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Να μια πλευρά τη τροφή στη λεγόμενη, όπω λένε, πολεμική οικονομία. Απ' τη μια να πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα και την ενέργεια και όσοι δουλεύουμε εκεί σε αυτό τον κλάδο να παρακαλάνε κάθε μέρα να φτάσουν στο σπίτι τους μετά τη βάρδια και από την άλλη να θησαυρίζουν μια χούφτα ιδιοκτήτε πάνω στα νεκρά κορμιά χιλιάδων αθώων. Όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα παρουσίασε στη ΔΕΘ ως εθνικούς στόχους στην οικονομία θέλοντας να μας πει ότι από αυτή την ανάπτυξη κερδίζουμε όλοι. Μα κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μα και μα λένε να ζήσουμε με τι αυξήσει ψίχουλα, τι αυξήσει ελεημοσύνη που εξαφανίζονται μέσα σε λίγε μέρε λόγω και τη μεγάλη ακρίβεια σε ρεύμα ενίκια. Γιατί είναι όντω ψίχουλα η αύξηση που λένε να δώσουν φέτο αξιοποιώντα τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου τη τάξη του 5% παίρνοντα υπόψη τα κριτήρια της κερδοφορίας και της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στην ουσία αυτό που ετοιμάζουν είναι να διαμορφώσουν νέα κριτήρια στο πλαίσιο εξυπηρέτηση αυτή τη ανταγωνιστικότητα και τη επιχειρηματικότητα και τη λεγόμενη δημοσιονομική προσαρμογή. Σύμφωνα πάντα με τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντα κυρίω κατώτατα όρια μισθών και την εφαρμογή όλων των νόμων για την λεγόμενη ευελιξία, δηλαδή τη δουλειά λάσυχο, τι ελαστικέ μορφέ απασχόληση, τα ανώτατα όρια εργάσιμου χρόνου στι 13 ώρε κλπ. Εκεί είναι η ουσία, συνάδελφοι, και πάνω σε αυτό το ζήτημα υπάρχει κοινή συμφωνία των κομμάτων και των εκμεταλλευτών μας που πούνε νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, αυτή είναι και η κυρίαρχη γραμμή του ΣΕΒ, όπου την έχει θέσει στην κυβέρνηση, όπως και σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει, ακόμα και με μεγάλες ομοσμωδίες. Αυτό εκφράζει και η βασική τους επιδίωξη, να εφαρμοστούν οι αντεργατικοί νόμοι, όπω και η επιδίωξη το λεγόμενο ανειδίκευτο προσωπικό ή το λεγόμενο χαμηλή εκπαίδευση να ε, αμείβεται σε κάθε κλάδο με τον κατώτατο μισθό τη Εθνική Γενική Συλλογικής Σύμβαση και να μην υπάρχει γενικότερο κατώτερο κλαδικό μισθό όπου πάντα ήταν πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Θέλουν να μα πληρώνουν και να μα απασχολούν όσο θέλουν, όποτε θέλουν τόσο όσο θα επιτρέπουν τα κέρδη τους και ο ανταγωνισμός τους. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προφανώς οργή και αγανάκτηση. Γιατί δεν φτάνει που μας βγαίνει η γλώσσα στην κυριολεξία με εξαήμερα, ημέρα με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, να φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε δυο δουλειέ και να μην έχουμε ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας και αυτοί να θησαυρίζουν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την εγκληματική πολιτική του πάμε και όπου βγει και να μετράμε κάθε μέρα νεκρούς στου χώρου δουλειά με πρόσφατο αυτό που έγινε στο Περιστέρι που σχεδόν αποκεφαλίστηκε συνάδελφος που δούλευε σε εταιρεία με μηχανήματα πάγου. Ξέρουμε ότι επίσης στη γραμμή του ΣΕΒ είναι σύμφωνη πέρα από την κυβέρνηση και αυτή η θλιβερή ομάδα που έχει κατσικωθεί πάνω από τα σωματεία στην πλειοψηφία της διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, οι γνωστές παρατάξεις. Είναι αυτοί που θέτουν μέχρι και μέσα σε συνεδριάσεις των οργάνων ότι υπάρχει ανάγκη στην ουσία αναστήλωση του συστήματος, θέλοντα να εργαλειοποιήσουν τα σωματεία για να συνεχίζεται καμουφλαρισμένη κάθε φορά η ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Και είναι ευτυχώ εκατοντάδε τα σωματεία που όποτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα στήριξη αυτού του συστήματο τη εκμετάλλευση πήραν σαφή θέση. Γιατί όσο πιο αδύνατο είναι αυτό το σύστημα, τόσο καλύτερες προϋποθέσεις, λέμε εμείς, έχουμε για να κερδίσουμε. Μάλιστα, έρχονται και μας λένε μέσα σε συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων ότι όλοι παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό, για το καλό λένε των εργαζομένων και ότι οι διαφορές μας είναι ότι είναι διαφορετική η οπτική όσον αφορά τον τρόπο. Μα το βασικό πρόβλημα είναι ακριβώς το ότι δεν παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Γιατί τουλάχιστον εμείς δεν ταυτιζόμαστε και δεν συμφωνούμε με την εκμετάλλευση, με τη στρατηγική της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Λόμπι. Άλλωστε, όλοι αυτοί που τα λένε αυτά έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, όπως και τις κλαδικές. Εφόσον στις υποτιθέμενες διεκδικήσεις δεν βάζουν κανένα θέμα για την κατάργηση των νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικέ συμβάσει στηρίζουν τη βασική επιχειρηματολογία των εργοδοτών και της κυβέρνησης για τους λεγόμενους εθνικούς στόχους της ανάπτυξης πάνω στις πλάτες μας. Σήμερα, μετά από καιρό, έγινε η συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΕΣΕ, όπου κάτω από την πίεση των σωματείων και της πρότασης που ήδη είχε κατατεθεί για γενική πανελλαδική απεργία, αποφασίστηκε πανελλαδική απεργία για τις 20 Νοέμβρη. Για άλλη μια φορά αυτή η θλιβερή ηγεσία μέσα από τις τοποθετήσει των στελεχών της, απέδειξε ότι δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με τις ανησυχίες και τα προβλήματα των εργαζομένων. Λένε ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση των κατώτατων μισθών και τις συλλογικέ συμβάσεις είναι σε θετική κατεύθυνση. Και ότι η οδηγία δηλαδή αυτή των λόμπι θα μπορεί να φτιαχτεί καλύτερα και μας λένε επίσης ότι τα λόμπι που έφτιαξαν αυτή την οδηγία θα συμπεριλάβουν τα αιτήματα των εργαζομένων. Άλλωστε, τα λόμπι που φτιάξανε και τι προηγούμενε οδηγίε που εξειδίκευσαν οι νόμοι Βρούτσι, Αξιόγλου, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, αυτό έκαναν. Αυτού του νόμου θέλουν να ενσωματώσουν μέσα και στι συλλογικέ συμβάσει. Επίση, κουβέντα δεν είπαν για τι συνέπειε που έχει η εμπλοκή τη χώρα στον πόλεμο, που φτάνει να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ, όπω είπαμε, για την τεράστια γενοκτονία και για τους εργαζόμενους να διαμορφώνει συνθήκες γαλέρας. Μάλιστα παρουσίασαν μια εικόνα, λες και οι εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα ζούμε σε γυάλα και δεν μας επηρεάζουν οι εμπειραλιστικοί πόλεμοι. Από αυτό επιβεβαιώνεται ότι η πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ δεν θα παλέψει την απεργία που αποφάσισε στις 20 του Νοέμβρη. Σε καμία περίπτωση θα υπονομεύσουν και ιδιαίτερα το περιεχόμενο και τα αιτήματα των εργαζομένων θα προσπαθήσουν να βγάλουν για άλλη μία φορά λάδι και τους οργοδότες και την κυβέρνηση. Η μάχη ήταν και είναι στα δικά μας χέρια. Γιατί συνάδελφοι είναι άλλο να συζητάμε και προφανώς να έχουμε και διαφωνίες μεταξύ μας γύρω από το περιεχόμενο των ετοιμάτων μας, με τις μορφές του αγώνα που πρέπει να επιλέγουμε κάθε φορά, ακόμα και την τελική προοπτική, αν θέλετε, που μπορεί να έχει ένας αγώνας και άλλο να διαλέγουμε την άλλη πλευρά. Ανεξάρτητα τις προθέσεις του καθενός, αντικειμενικά υπάρχουν δύο πλευρές. Ή θα είμαστε με τα κέρδη και με αυτή την πολιτική που τα υπηρετεί ή με τη ζωή μας, με τα δικαιώματά μας. Από τα πράγματα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Σε αυτή τη βάση μπορούμε να μεγαλώσουμε την συμφωνία μας ως σωματεία, ως εκλεγμένοι συνδικαλιστές να μεγαλώσουμε τη συσπήρωση γύρω από τα βασικά κοινά αιτήματα που έχουμε σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και πραγματικά να αποδείξουμε ότι σήμερα υπάρχει αντιπαλωδέως απέναντι στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο όσο ποτέ να οριμάζει και να παίρνει σάρκα και οστά ο στόχος να μεγαλώνει και να συντονίζεται πανελλαδικά ένα ενιαίο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα οργανωθεί πανελλαδική σύσκεψη στις 9 έως 10 του Νοέμβρη από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, μεγάλα κλαδικά συνδικάτα που συσπηρώνονται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ. Συνάδελφοι και συναδέλφες, με βάση την πολύχρονη πλέον πείρα μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση και οι εργοδότες δεν πρόκειται να μας χαρίσουν τίποτα. Εμείς θέτουμε στην κυβέρνηση και τους εργοδότες τις δικές μας διεκδικήσει και απαιτούμε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας άμεσα, ξέροντας ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί. Αυτό θα κάνουμε και όταν η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικέ συμβάσει. Γιατί εμείς δεν θα οργανώσουμε τον αγώνα μας αμυντικά για να μην έρθει άλλο ένα νομοσχέδιο. Έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Όλα τα σωματεία πανελλαδικά θα τα καταθέσουμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής, εκτός τα φασιστοειδή, ώστε να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν και να πάνε και την ευθύνη για το τι θα ακολουθήσει μετέπειτα. Γι' αυτό δυναμώνουμε την αφισβήτηση και την καταδίκη σε αυτή την πολιτική. Με βάση και το βασικό σύνθημα, όπου κάτω από αυτό πραγματοποιήθηκαν οι πιο μεγάλοι και εμβληματικοί αγώνε όλων των προηγούμενων χρόνων. Οι κοινοί αγώνε με, το... με του αγρότε, του αυταπασχολούμενου, την νεολαία μα, του φοιτητέ. Με το σύνθημα ή τα κέρδη του ή οι ζωέ μα. Και είναι φανερό ότι η οργή και η αγανάκτηση που νιώθουμε σήμερα όλοι μας είναι γενικευμένη και αυτό όμως σημαίνει επίσης ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια και πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Εμείς έχουμε την ευθύνη να οργανώσουμε με καλό προγραμματισμό συλλογικά τον αγώνα ώστε αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οργή να γίνει δύναμη, να πάρει τα κατάλληλα οργανωτικά χαρακτηριστικά να πάρουμε ως σωματεία τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, ώστε να μετατραπεί σε δράση. Και έχουμε πείρα για να το κάνουμε. Όταν οι αγώνες μας χρεοκόπησαν τα κούφια λόγια περί δίκαιης ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει κέρδη για τον εργοδότη και ανθρώπινη υποτίθεται ζωή για μας. Όταν αφήσαμε πίσω αυτές τις θλιβερές, ηγεσίε ηγεσίες της και της ΑΔΕΔΗ που τα αναπαράγουν όλα αυτά μέσα στους χώρους δουλειά, και εμπιστευτήκαμε τη δύναμή μας, τότε μπορέσαμε να κάνουμε και κουρελόχαρτο ακόμα και τους πρόσφατους αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους. Τώρα είναι ώρα οργάνωσης, μάχης όλων των σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου καλά συντονισμένου αγώνα της μαζικής διεκδίκησης και της μαχητικής απάντησης. Ανταλλάζουμε πείρα, προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τις διεκδικήσεις μας, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε όλους τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα και απετολούν και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνουμε τη διεκδίκηση για αυξήσεις σε μισθού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων εργασία, για αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάρρηση των απαράδεκτων νόμων που στην πράξη δίνουν τη δυνατότητα στο κράτο και του εργοδότε να καθορίζουμε δικά του κριτήρια τη τιμή τη εργασία μα. Και ήδη ο, μεγάλη, ο μεγαλειώδης αγώνας των εργατών στα ορυχεία Χαλκιδικής έχει φέρει και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα με υπογραφή συλλογική σύμβαση με αυξήσει με κατοχήρους υπενθύμερου οχτάωρου κόντα στα σχέδια της εργοδοσίας για 12 ώρα. Για να υπάρξει άμεσα μέτρα, για να υπάρξουν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και να αντιμετωπιστεί και στο χωράφι αλλά και στο ράφι κόντρα στα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θησαυρίζουν από τη δουλειά των εργαζομένων και των αγροτών. Για να πάρθουν μέτρα προστασία στου χώρου δουλειά, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, να προσληφθούν γιατροί, δάσκαλοι στα σχολιά, να πάρθουν μέτρα προστασία απέναντι στι φυσικέ καταστροφέ. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά κινητοποιήσει, όπω είναι ο αγώνα των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, μαζί με όλου εμά που είμαστε γονεί, ενάντια στο κλείσιμο των τμήματων, των σιδηροδρομικών, των διανομέων στι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε. Επίση, προγραμματίζονται απεργίε για συλλογικέ συμβάσει από του οικοδόμου, από την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών, κοινή απεργία των διανομένων στι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε, από του ε, και από άλλου. Ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται ήδη κοινέ δράσει σωματείων και μαζικών φορέων σε μεγάλου Δήμου Αδικής, με επίκεντρο τα μεγάλα προβλήματα που οξύνονται στα νοσοκομεία, στα σχολιά, διοκδικώντα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο αναμονή, μέρα για να πάει χαμένη. Όλα τα σωματεία πρέπει να μπουν σε νέα φάση διεκδίκηση και λειτουργία, να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο με εργαζόμενου μπροστάριδε, μαχητέ, έτοιμου να προασπίσουν κάθε δικαίωμά Για να πάρουμε πίσω τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, να καταργηθούν όλε οι αντεργατικέ επιλογέ. Για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη ασυδοσία στου χώρου δουλειά. Τώρα πρέπει να πλατείνει το μέτωπο του αγώνα. Και με τους αγρότες, και με τους αυταποσχολούμενους και με το νολαίστικο, το φοιτητικό, το μαθητικό κίνημα. Απέναντι στο ρεαλισμό των εθνικών στόχων της ανάπτυξης, κόντρα στον ατομισμό που γεννάει η μυρολατρεία, οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος έδειξαν ότι φέρνουν αποτελέσματα. Και ό,τι και να λένε μερικοί, οι εργαζόμενοι συνεχώς οργανώνονται και παλεύουν. Και συνεχώς είναι στον δρόμο. Και γίνονται περισσότεροι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να προετοιμάσουμε τι επόμενε μάχε, να συντονίσουμε τη δράση μα, να προετοιμάσουμε τη μεγάλη απεργιακή μάχη του Νοέμβρη, διεκδικώντα το βασικό άξονα των ετοιμάτων που είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τη υποχρεωτική εφαρμογή του. Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε κάθε χώρο δουλειά που θα κατοχυρώνουν ουσιαστικέ αυξήσει στου μισθού και θα κατοχυρώνουν σταθερό εργάσιμο ω 5 5ωρο, 35ω. Μέτρα που θα προστατεύουν την υγεία του λαού στη δουλειά, στη γειτονιά, παντού. Την απεμπλοκή τη χώρα μα από τα πολεμικά παιχνίδια στην Ουκρανία και να σταματήσει η γενοκτονία του λαού τη Παλαιστίνη από το κράτο από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τι πλάτε και τη Ελλάδα. Να υπάρξει πραγματικά δημόσια και σύγχρονη υγεία και παιδεία. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχο των πληστηριασμών. Φτηνή στέγη για όλου. Να μπει φρένο στι αυξήσει ενέργεια και στο νερό.